Χαλάει και πάλι ο καιρός με βροχές, χαλάζει και ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος σχετικά με τις επιδόσεις των εξαγωγών από το 2009, οπότε και ξεκίνησε η αντεπίθεση των εξαγωγών έως σήμερα. Πλώρη για τις Αζόρες έβαλε το πρωί τετραμελές πλήρωμα με το δεκάμετρο φουσκωτό του σκάφος από τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του ταξιδιού, μεταφορά διεθνώς του μηνύματος, η Μεσόγειος μας ενώνει, της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Ξεκινά την πέμπτη υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας.